τη δημοσιοδίκηση είναι εδώ κοντά μας. Να σας καλωσορίσω και πάλι, γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο επίσημα τώρα, κύριε Καρκατζόλη, που φυγήρισαμε από το διάλειμμα. Να σας συγχαρώ για τη βράβευσή σας, διότι ήταν πραγματικά σημαντικό το ότι βραβεύτηκε ένας Έλληνας, βραβευτήκατε εσείς, από την Αμερικανική Ένωση Δημόσιας Διοίκησης. Πρώτη φορά βραβεύτηκε Έλληνας. Ναι, είναι πρώτη φορά. Είναι μια μεγάλη τιμή. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που είναι σημαντικό είναι τι σηματοδοτεί ένα τέτοιο βραβείο. Τι σηματοδοτεί, δίνεται σε έναν Έλληνα και σηματοδοτεί ότι οι Έλληνες μπορούν. Και επίσης σηματοδοτείται ότι οι Έλληνες είναι αξιόπιστοι και μπορούν να φέρουν εις πέρα σε αυτά τα οποία κάνουν, αρκεί να τους δώσει κάποιος τη δυνατότητα να το κάνουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα μιας τέτοιας βράβευσης. Τώρα μιλήσατε για το μπορούμε. Για αξιοπιστία μας, για όλα αυτά δηλαδή για τα οποία οι έξω λένε ότι δεν διαθέτουμε ούτε τις ικανότητες, ούτε τον τρόπο, γι' αυτό και στέλνουν και τους Γερμανούς, θα συνοδευτούν και από άλλους τεχνοκράτες, από άλλα έθνη, για να μεταρρυθμίσουν το κράτος. Ναι. Ακούστε. Εσείς πώς το ακούτε αυτό, κύριε Καρκατζόλη, το ότι θα αναλάβει τη διοίκηση του κράτους, τη μεταρρυθμιστική διοίκηση του κράτους. Εγώ, κυρία ομάδα ξένων, πώς το ακούτε. Δεν πιστεύω ότι κανένας άλλος πλην ημών των ιδίων μπορεί να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο έργο. Και ο λόγος που δεν το πιστεύω είναι ότι δεν έχει γίνει πουθενά με επιτυχία ένα τέτοιο εγχείρημα. Εκτός πια αν η χώρα γίνει προτεκτοράτο στην κυριολεξία, δεν κυβερνάται δηλαδή πια από εμάς, έτσι. Που πιστεύω ότι μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει η Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε αυτή την κατάσταση. Και είμαι κατηγορηματικός σε αυτό. Το δεύτερο πράγμα, κατηγορηματικός ως προς την πεποίθησή μου εννοώ. Το δεύτερο πράγμα, ότι χρειαζόμαστε τεχνογνωσία. Γιατί χρειαζόμαστε, λοιπόν, αυτή τη βοήθεια. Χρειαζόμαστε τεχνογνωσία, κυρία Τσαπανίδου. Διότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε πράγματα τα οποία οι άλλοι τα έχουν κάνει δύο δεκαετίες, τρεις δεκαετίες πριν. Να σας δώσω λοιπόν το γνωστό παράδειγμα που συζητάμε και ξανασυζητάμε. Η περιγραφή των θέσεων εργασίας και η σύνδεση της εργασίας στο δημόσιο με στόχους και αποτελέσματα. Που αυτό είναι το αμέσως προαπαιτούμενο για να πεις ότι έχω μια δίκαιη μισθολογία, μια δίκαιη μισθοδοσία. Mm-hmm. Δηλαδή να συνδέσεις ουσιαστικά τους μισθούς με κάτι που έχεις κάνει, το οποίο έχει αξιολογηθεί από κάπου ότι είναι χρήσιμο ή ότι είναι άχρηστο. Αυτό εμείς δεν το έχουμε κάνει 30 χρόνια τώρα. Ο λόγος που δεν το έχουμε κάνει είναι εν πολλής ότι δεν θέλαμε και από ένα σημείο και μετά χάσαμε τα τρένα, να το πω έτσι, και τις ευκαιρίες να το κάνουμε με τα αλλεπάλληλα κοινωτικά πλαίσια στήριξη κτλ. Έχουμε πάλι την ευκαιρία να το ξανακάνουμε. Τι μπορεί να σου κάνει εδώ ένας Βόρειος, να το πω έτσι, ένας από αυτούς που έχουν τεχνογνωσία, να σου πει πώς το δοκίμασε το 70, πώς δεν δούλεψε, τι έκανε το 80, τι έκανε το 90, ούτως ώστε να αποφύγεις εσύ να κάνεις τα λάθη που έκανε αυτός. Αυτή η βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι τέτοιου τύπου καταρχήν βοήθεια θέλουν να δώσουν. Αν λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα και έρχεται κάποιος να σε βοηθήσει και εσύ από την άλλη μεριά είσαι διαθέσιμος να αλλάξεις, έτσι, τότε τι σου μένει? Σου μένει να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά σου που εσύ ο ίδιος δημιούργησες και συντήρησες όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε τη συζήτηση περί μισθολογίου πολλές φορές εδώ μαζί. Κάθε φορά επανερχόταν